μπορώ να πω αυτή τη στιγμή και το φωνάζουμε και εγώ και ο σύζυγός μου είναι ότι είμαστε αθώοι. Μέχρι να πεθάνουμε, μέχρι και την τελευταία μας πνοή το φωνάζουμε ότι δεν κάναμε αυτό το έγκλημα. Δεν σκοτώσαμε εμείς το παιδί μας και το έχω πει και στο δικαστήριο ότι έχουμε την συνείδηση, είναι καθαρή πάνω απ' όλα. Και τα χέρια μας δεν είναι καμένα με το αίμα του παιδιού μας. Και πολύ περισσότερο εγώ σαν μάνα πώς θα μπορούσα να σκοτήσω το παιδί μου. Είμαστε αθώοι. Όλο αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται να είναι η ένοχη έξω, οι εγκληματίες έξω, έτσι να καταδικαζόμαστε εμείς, χωρίς να ακουστεί στο δικαστήριο κατά όλη τη διάρκεια του δικαστήριου ούτε ένα ενοχοποιητικό στοιχείο εναντίον μας. Και όμως μας δώσουν αυτή την τιμή. Και περιμένουμε αυτή τη στιγμή να πάρουμε την απόφαση του δικαστηρίου στα χέρια μας. Να δούμε στο σεβαστό δικαστήριο με ποια στοιχεία, με ποιες κατηγορίες μας έχει καταδικάσει σε ισόβια. Για ένα έγκλημα που δεν το κάναμε εμείς, που είμαστε αθώοι. Αυτό φωνάζω και λέω σε όλους και μέσα στη φυλακή και στα δικαστήρια που είμαστε, ότι είμαστε αθώοι. Θα πάρετε την απόφαση στα χέρια σας που θα δείτε και αναλυτικά τους λόγους τους οποίους λέει. Γιατί δεν ανακοινώθηκε. Οπότε περιμένουμε να καταρρογραφεί, να την πάρουμε στα χέρια μας και να έχουμε πλέον ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς βγάλανε αυτή την απόφαση σε δύο αθώους ανθρώπους που στην ουσία δεν υπήρχε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο εναντίον. Περιμένουμε το εφετείο και είμαστε βέβαιοι ότι εκεί θα δικαιωθούμε. Περιμένετε το εφετείο να σας δικαιώσει. Μπορεί αθώοι άνθρωποι να είναι στη φυλακή. Λοιπόν, το πρώτο γράμμα αυτή τη στιγμή που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει μόνο αυτό το γράμμα. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ότι έχω χάσει το παιδί μου. Βιώνουμε τον πόνο μας για την απώλεια του παιδιού μου, που είναι το χειρότερο πράγμα να ζει η μάνα και να έχει φύγει το παιδί της από τη ζωή. Να κατηγορείται, να μπαίνει φυλακή για ισόβια. Δεν μπορώ ακόμη να το... Δεν το έχω χωνέψει ακόμα, δεν το έχω καταλάβει ακόμα ότι συμβαίνει αυτό, όλο αυτό. Δεν μπορώ, είναι κάτι το ασύλληπτο. Όταν, ειδικά όταν ξέρεις ότι είσαι αθώος, δεν μπορείς να δεχτείς κάτι τέτοιο. Είναι δύσκολο. Όταν σας χαρακτήρισε η εισαγγελέας Μίδια, πώς νιώσατε γι' αυτό? Για μια μάνα είναι το χειρότερο που μπορεί να ακούσει. Και ειδικά όταν έχω φέρει δύο παιδιά στον κόσμο που τα έχω μεγαλώσει με τις καλύτερες αρχές να είναι σεβαστικά, να σέβονται τον εαυτό τους, να αγαπούν τους συνανθρώπους τους, να σέβονται τους συνανθρώπους τους, να είναι ευγενικά, να είναι τα καλύτερα παιδιά. Όχι επειδή είναι παιδιά μου και τα δύο, και ο Κωστής και ο άλλος μου ο γιος. Όταν το άκουσα αυτό, λέω δεν είναι δυνατόν, μεγάλωσα δύο παιδιά με ύφος να κατηγορούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να ακούσει μία μάνα. Να τη χαρακτηρίζουν σαν μίδια και χειρότερη από μίδια στη σύγχρονη που έχει σκοτώσει το παιδί. Δεν υπάρχει πιο χειρότερο πράγμα. Το μικρότερο σας παιδί πώς είναι τώρα, είναι καλά, μιλάτε μαζί του? Καθημερινά. Καθημερινά. Είναι ένα παιδί στην εφηβεία, ένα παιδί που βιώνει τον χαμό του αδερφού του, που ήταν αγαπημένα αδέρφια. Και τώρα βιώνει την άδικη φυλάκιση με τον γιο μου. Μιλάτε καθημερινά και σας συμπαραστέκετε, Βεβαίως. Ο σύζυγός σας σε τι κατάσταση είναι, σε τι ψυχολογική κατάσταση είναι κι αυτός τώρα? Μπορείτε να φανταστείτε, τι να σας πω. Νιώθει κι αυτός τόσο αδικημένος όσο κι εσείς? Φυσικά, γιατί τον Κωστή το μεγαλύσε από 11 χρονών, μέχρι τα 23. Είναι λογικό, όταν κατηγορείσαι άνοιξη, όταν αγαπάς τον άνθρωπο που έχεις χάσει, αισθάνεσαι χίλιες φορές τον πόνο και την αδικία. Ήτανε τόσα χρόνια μαζί ο Κωστής με τον σύζυγό σας. Ευχαριστώ κύριε Βουράκη πάρα πολύ, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είμαστε αθώοι. Είμαστε αθώοι, δεν κάναμε αυτό το έγκλημα, δεν σκοτώσαμε το παιδί μας. Είμαστε αθώοι, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Σας είπα και την προηγούμενη φορά ότι όλα αυτά τα χρόνια, αυτά που λέγαμε όλα γίνανε με παραποίηση. Στρεβλωμένα και είμαστε και εμείς κάπως εκφυλακτικοί. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, πέρα από το ότι είμαστε αθώοι και ότι η αλήθεια θα φανεί.